Εκτός από τους πολιτιστικούς συλλόγους, από την πανδημία που έχουν χτυπηθεί, έχουν πληγεί και τα θέατρα. Μεγάλα είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον χώρο αυτό. Μαζί μας έχουμε τον μεγάλο ηθοποιό και σκηνοθέτη και δάσκαλο του θεάτρου, τον κύριο Κώστα Καζάκο, με τον οποίο και θα συζητήσουμε τα προβλήματα του κλάδου αυτού. Κύριε Καζάκο, καλησπέρα και καλή χρονιά. Τι μου κάνετε, χρόνια πολλά σε όλους, στους ακροατές σας, να είναι καλά. Να κάνουμε μια προσπάθεια έτσι να μειώσουμε τις ζημιές. Διορθώνονται οι ζημιές, κύριε Καζάκο. Είναι ήδη μεγάλες. Είναι ήδη μεγάλες και θα έχουν επιπτώσεις στη ζωή μας. Αφού περάσει δηλαδή η πανδημία, οι επιπτώσεις θα είναι εμφανείς. Θα αλλάξουν πολλά στην καθημερινότητα των ανθρώπων, αλλά δεν πρέπει να χάσουμε το κουράγιο μας, θα τα βγάλουμε πέρα, αλίμονο δεν είναι και πρώτη φορά. Εσείς με την πείρα που έχετε, ποιο βλέπετε ότι θα είναι το πρώτο πράγμα που θα αλλάξει? Νομίζω μερικά πράγματα θα αφήσει μερικές κακές συνήθειες. Από την άλλη μεριά μπορεί να είναι και μερικά δημιουργικά που θα μείνουν. Δηλαδή η ανάγκη της συνέβρεσης των ανθρώπων, η ανάγκη της επικοινωνίας, αυτό που κόπηκε ξαφνικά, η αγκαλιά, τα φιλιά, η ζεστασιά των σωμάτων, αυτό το πράγμα δημιούργησε τρομερή αναστάτωση στον κόσμο. Και νομίζω μερικά πράγματα μπορεί να αλλάξουν προς το καλύτερο. Να συνειδητοποιήσουμε δηλαδή την ανάγκη που υπάρχει να είμαστε όλοι μαζί και όχι ένας μόνος του. Γιατί δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα έτσι. Και το φαίνεται τώρα και από τις ζημιές που έχουμε πάθει. Έχει καταστραφεί ο κόσμος. Υπάρχουν τομείς δραστηριότητας των ανθρώπων που έχουν καταστραφεί εντελώς. Ας πούμε τώρα, μια και αναφέρατε το θέατρο, που το θέατρο, γενικά οι παραστασιακές τέχνες, όπως είναι και οι συναυλίες, η μουσική, όλοι αυτοί οι χώροι, δεν απασχολούν μόνο καλλιτέχνες. Δεν είναι μόνο οι καλλιτέχνες, δεν είναι πάρα πολλοί οι καλλιτέχνες. Είναι πλήθος ο κόσμος που ζει γύρω από τις τέχνες αυτές, για να γίνει αυτή η τέχνη. Δηλαδή, για να δείτε μία ταινία στον κινηματογράφο ή στην τηλεόρασή σας, έχουν δουλέψει εκατοντάδες άνθρωποι. Δεν είναι μόνο καλλιτέχνες, δεν είναι οι 3-5 ηθοποιοί που βλέπετε στην οθόνη. Άμα δείτε στο τέλος, ο κατάλογος των ανθρώπων που δούλεψαν για να γίνει αυτή η ταινία είναι ατελείωτος. Και είναι το θέατρο, για να γίνει μια παράσταση, είναι και πολλά. Να πας σε μια αίθουσα να δεις μια παράσταση. Δεν είναι μόνο, μπορεί να το δεις με δύο ηθοποιούς, με τρεις, πέντε, ξέρω εγώ. Αλλά δεν είναι έτσι. Είναι κόσμος πολλής ο οποίος ζει αποκλειστικά και μόνο για να στηρίζει αυτές τις δουλειές. Αυτός ο κόσμος όλος είναι σε απόγνωση. Δεν μπορεί να το συλλάβει άνθρωπος. Διότι ξαφνικά είναι τώρα ένας χρόνος και παραπάνω, ενάμιση, που δεν έχουν έσοδο, κανένα. Μιλάμε κανένα. Έχουν πάρει κάποιο βοήθημα? Δεν έχουν τι βοήθημα. Όσοι, κάτι 500, κάτι 800 που δώσανε στις αρχές. Αλλά αυτά ήταν για εκείνους που μείνανε ξαφνικά άνεργοι. Αλλά ένας κόσμος ολόκληρος. Ας πούμε, δείτε τους μουσικούς, οι οποίοι είναι σε απελπιστική κατάσταση. Είναι χιλιάδες, πολλές χιλιάδες οι μουσικοί που έχουν κάνει τις σπουδές τους, που είναι είτε οργανοπαίχτες, είτε είναι συνθέτες, είτε είναι διευθυντές ορχήστρας, είτε είναι, ξέρω εγώ, έχουν ένα σωρό ειδικότητες. Τα τελευταία χρόνια περιορίστηκαν σε Σαββατοκύριακα. Κάνανε 2-3 μεροκάματα την εβδομάδα. Τώρα ξαφνικά 1,5 χρόνο δεν έχουν μεροκάματο. Και είναι άνθρωποι με οικογένειες, με παιδιά, με υποχρεώσεις, με δάνεια, με σπίτια, με αυτά. Οι οποίοι είναι ξεκρέμαστοι, είναι
σε απελπιστική κατάσταση. Δεν το πιάνει ο νους του ανθρώπου. Δεν μπορείτε να το φανταστείτε αυτό. Πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό? Πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό? Άνθρωποι καταστρέφονται. Λένε τώρα, έχουν εξαγγείλει πότε εξαγγέλουν κάτι μέτρα η κυβέρνηση, είτε θα είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ξέρω πώς θα κανονίζουν, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα. Να ενισχυθούν, αλλά οι δουλειές σου κάθονται. Κλειστά, θέατρα, κινηματογράφοι, χιλιάδες αίθουσες. Κύριε Κατάποτε... Έτοιμες δουλειές. Εγώ έχω έτοιμη δουλειά από το καλοκαίρι. Να ξεκινάγαμε το χειμώνα στο θέατρο, δεν γίνεται, δεν μπορούμε να την κάνουμε. Περιμένουμε τώρα, θα γίνει, θα ανοίξουν το Μάρτι, θα ανοίξουν το Πάσχα, θα ανοίξουν για το καλοκαίρι, θα τελειώσει πρώτα ο εμβολιασμός, είναι όλα στον αέρα. Γιατί ούτε πρόγραμμα υπήρξε, μας κατέλαβε εξαπίνης ο εχθρός. Φάνηκε ότι το σύστημα ήταν εντελώς ανέτοιμο να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Τώρα είναι έτοιμο? Όχι, δεν μπορεί να είναι έτοιμο τώρα. Πώς δεν ετοιμάζεται τώρα το πράγμα? Έτσι, ξαφνικά ένα ολόκληρο σύστημα υγείας φάνηκε εξέσκεπο. Είναι τραγικά πράγματα αυτά. Και τα πληρώνει ο Κοσμάκης. Ο Κοσμάκης, λέω, ο απλός κόσμος, ο πιο φτωχός. Ο πιο φτωχός κόσμος τα πληρώνει πάντα. Έτσι γίνεται. Γιατί στα οργανωμένα συμφέροντα μπορεί να έχουμε και μεγάλα κέρδη σε τέτοιες καταστάσεις. Η κερδοφορία δεν σταματάει. Αλλά ο κόσμος που πληρώνει πολύ άσχημα με τη ζωή του. Του κλέβουνε μέρες, μήνες, χρόνια ζωής. Δεν είναι αστείο το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ξεσκεπάστηκε το σύστημα εντελώς αυτό το υποτιθέμενο κράτος δικαίου, κράτος προνοίας, ξέρω όπως το λένε. Ξεσκεπάστηκε εντελώς, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Θα ήθελα να λειτουργούν. Ολοκληρώστε μια σε βάρος του φτωχού λαού. Όλα λειτουργούν για το κέρδος. Όλα είναι υποταγμένα στο μέγιστο κέρδος. Η ζωή καταστρέφεται έτσι. Και φαίνεται τώρα στις διάφορες κρίσεις, ξαφνικά το καταλαβαίνει και ο τελευταίος. Και ο τελευταίος αγράμματος άνθρωπος καταλαβαίνει ότι τα πράγματα είναι εναντίον του. Όλα τα πληρώνει αυτός. Τουλάχιστον να συνειδητοποιηθεί αυτή η αλήθεια και να αρχίσει ο κόσμος να ενδιαφέρεται και να παίρνει μέτρα, να μην κάθεται παθητικά και παρακολουθεί να τον καταστρέφουν. Ήθελα να σας ρωτήσω για το Υπουργείο Πολιτισμού. Ναι. Νιώθετε ότι έχει στηρίξει τον καλλιτεχνικό χώρο? Πώς να στηρίξει, με τι? Το Υπουργείο Πολιτισμού ήταν ο τελευταίος τροχός της αμάξης πάντα. Υποχρηματοδοτούμενο. Είχε ένα 0,46% του προϋπολογισμού, δηλαδή αστεία πράγματα. Η χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού δεν φτάνει ούτε για την αρχαιολογική υπηρεσία. Λοιπόν, βλέπετε ότι και τα ανασκαφικά έργα είναι σε πάυση, δεν υπάρχουν χρήματα εκεί. Δεν πέφτουν χρήματα εκεί. Όπως δεν πέφτουν χρήματα στην έρευνα. Τα πράγματα είναι ομά. Δεν έχουμε μια κοινωνία που θέλει ανάπτυξη, επενδύει στην έρευνα πρώτα απ' όλα. Έτσι λένε όλοι οι επιστήμονες που ξέρουν και καταλαβαίνουν. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Είμαστε τελευταίος στο πίνακα της Ευρώπης. Όχι μόνο της Ευρώπης νομίζω, παγκοσμίως. Είμαστε τελευταίοι. Ναι, αλλά τώρα δεν θα έπρεπε ο Υπουργός λίγο να πιέσει και αυτοί λίγο περισσότερο, ώστε να βοηθηθούν όλα αυτά τα χιλιάδες άτομα που αναφέρατε και εσείς προηγουμένως? Ναι, έχουν εξαγγείλει κάποια μέτρα ενίσχυσης του θεάτρου γενικά, αλλά μέχρι να αρχίσει να γίνεται αυτό πραγματικότητα, εγώ δεν ξέρω πού θα πάμε. Κύριε Καζάκο,
Αυτό από όλο που αναφέραμε θα έχει σίγουρα συνέπειες. Εσείς, μόλις θα ανοίξουν με το καλό και λίγο θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σε μία σειρά, πιστεύετε ότι τι θα είναι αυτό που θα έχει πιο πολύ ανάγκη να δει ο θεατής? Ο θεατής πάντα στο θέατρο, η δουλειά του θεάτρου και η δουλειά των τεχνών, αυτών των 7 τεχνών που έχουμε, είναι συγκεκριμένη. Αυτή τη δουλειά κάνουν. Βοηθάνε τους ανθρώπους να καταλάβουν την πραγματικότητα που ζουν. Την πραγματικότητα που βιώνουν. Το σήμερα, το τώρα, το παρόν. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να τους δείξουν τι συμβαίνει γύρω τους. Εάν ο άνθρωπος καταλάβει τι συμβαίνει γύρω του, τότε μπορεί να πάρει και μέτρα και να καθορίσει και τη στάση του μέσα στην πραγματικότητα που ζει. Όταν δεν ξέρεις όμως πού πατάς και πού βρίσκεσαι, δεν μπορείς να πάρεις μέτρα και γίνεσαι παθητικός θεατής της καταστροφής σου. Έτσι όπως είναι οι άνθρωποι σήμερα. Κάθονται και τους καταστρέφουν τη ζωή. Αδειάζει από περιεχόμενο η ζωή, δεν έχει κανένα νόημα πια. Και κάθονται παθητικά στον καναπέ και κάνουν κριτική. Πρέπει να κινητοποιηθεί ο κόσμος. Αλλά έχουμε και πολύ αισιόδοξες εικόνες από την παγκόσμια σκηνή. Μεγάλα πλήθη ανθρώπων κινητοποιούνται ξαφνικά, μέχρι και στην ίδια τη Μητρόπολη του καπιταλισμού, στην Αμερική. Μεγάλα πλήθη ανθρώπων να αντιδρούν στη βίαιη αυτή πραγματικότητα, στην καταπιεστική αυτή πραγματικότητα που βιώνουν. Αυτά είναι αισιόδοξα μηνύματα. Θα κινηθεί η μηχανή, δεν μπορεί να μείνει έτσι, αδρανής. Ναι. Ο θεατής θα πρέπει να διασκεδάσει μόλις θα ξεκινήσει ή θα πρέπει να προβληματιστεί? Κοιτάξτε τώρα, η τέχνη τα κάνει αυτά με σύνθεση. Δηλαδή διδάσκει ψυχαγωγώντας. Ναι. Πάντα ήταν σχολείο το θέατρο. Από τότε που το φτιάξαν οι αρχαίοι μέχρι σήμερα σχολείο είναι στην ουσία για την καθημερινότητα. Αλλά πρέπει αυτό να γίνεται με αισθητικούς τρόπους. Να γίνεται ψυχαγωγικά. Μάλιστα. Να μην είναι βαρετό, δεν είναι μάθημα, δεν είναι έτσι της διανόησης αποτέλεσμα. Είναι τέχνη. Πρέπει να είναι καλλιτεχνία. Ναι. Έτσι αυτό ο κόσμος θα έχει ανάγκη να μαζευτεί πάλι στις αίθουσες. Τι κάνει το θέατρο, μας βαράει την κουδούνα, μαζευόμαστε πολύ μαζί, κοιτάμε όλοι μαζί σε ένα σημείο στη σκηνή και ζούμε εμπειρίες, αποκτάμε βιώματα για την αλήθεια της ζωής. Να καταλάβουμε την αλήθεια, την ουσία των πραγμάτων. Αυτό προσπαθεί η τέχνη να μας δείξει. Άλλοτε το καταφέρνει, άλλοτε λιγότερο, άλλοτε περισσότερο, ανάλογα με το επίπεδο της εποχής. Κύριε Καζάκο, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε. Εύχομαι γρήγορα να μπορέσουμε να ανταμώσουμε. Δεν θα αφήσουμε το χρόνο να κάνει ό,τι θέλει. Θα προσπαθήσουμε να το γυρίσουμε υπέρ μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Και καλή χρονιά. Γεια σας.